τη σύνδεση όλων των προστήμων του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια προβλέπει νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών που κατατέθηκε αργά τη νύχτα στη Βουλή. Ενώ παράλληλα καταργείται και η έκπτωση του 50% για όσους έσπευδαν να πληρώσουν το πρόστιμο εντός 10 ημερών. Το νέο πλαίσιο κατατάσσει τα πρόστιμα σε τρεις βασικές κατηγορίες ανάλογα πάντα με την επικινδυνότητα της παράβασης, ενώ προβλέπει ότι θα μπορούν να θεσπιστούν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια με βάση τα οποία τα πρόστιμα θα μπορούν ακόμα και να τριπλασιάζονται. Έτσι, οι ποινές για τις σοβαρές παραβάσεις θα αγγίζουν και τα 1.800 ευρώ. Στην πρώτη κατηγορία κατατάσσονται οι παραβάσεις χαμηλής επικινδυνότητας, οι οποίες θα τιμωρούνται με πρόστιμο και 100 ευρώ, ενώ στις μεσαίες επικινδυνότητας ο οδηγός θα κληθεί να πληρώσει έως 300 ευρώ. Τέλος, η τρίτη κατηγορία αυτής της υψηλής επικινδυνότητας, το πρόστιμο θα αρχίζει από 301 ευρώ φτάνοντας και τα 600 ευρώ. Από την άλλη, θα υπάρχουν και ποινές πολύ ψηλής συχνότητας πρόκλησης ατυχημάτων και αντικοινωνικής οδικής συμπεριφοράς, οι οποίες θα τιμωρούνται με διοικητικές κυρώσεις όπως αφαίρεση πινακίδων, διπλώματος αλλά όχι με πρόστιμα. Στη μεταβατική περίοδο, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση επιβολής του νέου νομοσχεδίου, θα ισχύουν τα σημερινά πρόστιμα με έκπτωση του 40%. Η συγκεκριμένη έκπτωση δεν θα ισχύει για σοβαρές παραβάσεις όπως η παραβίαση του αριθμού σηματοδότη, η τέλεση αυτοσχέδιων αγώνων και η οδήγηση σε κατάσταση μέθης.